Ολοκληρώθηκαν εργασίες ΔΕΙΑ Καβάλα στην οδό Αμμονίας αλλά και στις κάθετες οδούς την ίδια στιγμή που το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν οι εργασίες στην οδό Δοϊράνης. Τη στιγμή που εξυπηρετεί και θα περάσουν καινούριο δίκτυο, πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Εντάξει, είναι αποδεκτό. Ας προχωρήσουν απλώς να είναι πιο γρήγορα τα έργα, τουλάχιστον η αγορά να δουλεύει και να μην ενοχλείται ο κόσμος. Αυτό. Αλλά ως έργο, εντάξει, θα πρέπει να γίνει. Πρέπει όλοι να είμαστε υπομονετικοί. Ας ακούσουμε τι έχει να δηλώσει για τα έργα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, Νίκος Χρυσανθόπουλος. Τα έργα στην οδό Αμμονίας που αφορά στην ουσία το έργο της μέσης κεντρικής ζώνης αλλαγή δικτύων ίδρυυσης μέσης κεντρικής ζώνης στο Δήμο Καβάλας έχουν ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση πρωτεύοντος και δευτεύοντος δικτύου. Έχουμε φτάσει μέχρι την κατασκευή των φρεατίων, τα οποία επίσης έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν γίνει και οι κάθετοι Φιλελλήνων, Παύλου Μελά, Φωτήλα, Καράνου, Αμίντα, όλα αυτά τα τμήματα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τα παλιά δικαστήρια από τον Άγιο Παύλο. Έχουν γίνει δοκιμές πιέσεως, έχει γίνει προσωρινή αποκατάσταση, καθυστερεί η οριστική αποκατάσταση. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται ούτε η εργολαβία ούτε η ΔΕΙΑ Καβάλας, η οποία εύκολα στοχοποιείται τον τελευταίο καιρό, συντονισμένα θα έλεγα, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο και την προσπάθεια που κάνει και η ΔΕΙΑ και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι δύο εργολαβίες, όπως εξελίσσονται πάρα πολύ ομαλά. Η αιτία της καθυστέρησης στην οριστική αποκατάσταση ευθύνεται στο γεγονός ότι απαιτείται να πάρουμε άδεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία έχει υποβληθεί από εμάς και μέσω του Δήμου Καβάλας, διότι υπήρξε και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, έτοιμα στην αποκεντρωμένη, στη Διεύθυνση Πεχότης Αποκεντρωμένης, η οποία δρεύει στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να κάνουμε την αποκατάσταση την οριστική. Έχω κάνει μια πρόβλεψη πριν από 15 μέρες ότι θα την παίρναμε σε μια εβδομάδα. Δυστυχώς διαψεύστηκα. Δεν θέλω να ξανακάνω το ίδιο λάθος, διότι δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από το Δήμο, ούτε από τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Και για το λόγο αυτό είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Ελπίζω όμως ότι επειδή την περασμένη Πέμπτη μας ζητήθηκαν οριζοντιογραφίες, οι οποίες δόθηκαν στην αποκεντρωμένη, αυτήν την εβδομάδα θα πάρουμε την άδεια που πρέπει και θα ολοκληρώσουμε την αποκατάσταση της οδού Αμμονίας. Δεν υπάρχει παραμικρό πρόβλημα με τη χρηματοδότηση του έργου. Μόλις την Παρασκευή πληρώσαμε τον 17ο και 18ο ΑΠΕ στον εργολάβο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή το έργο αυτό έχει και ένα κομμάτι εργασιών που είναι μη επιλέξιμες πλέον λόγω της ένταξης και της μεταφράσης του συγκεκριμένου έργου από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στην καινούργια προγραμματική περίοδο, εμείς ως ΔΕΙΑ Καβάλας, μέσα στα δικά μας οικονομικά μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε, καλύπτουμε και αυτό το τμήμα των μη επιλέξιμων δαπανών. Υπάρχει μια όχληση την οποία καταλαβαίνω, συστήνω λίγη υπομονή στους πολίτες, διότι αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα η μισή. Το μισό κομμάτι του αστικού κομματιού του Δήμου Καβάλας θα έχει καινούργια δίκτυα. Για μας και για τους πολίτες αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.